είναι ένα κρίσιμο θέμα το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Πηγαίνουμε για πρώτη φορά σε εκλογές ισοτιμίας ψήφου. Δηλαδή, ό,τι ψηφίζεις βγαίνει. Ό,τι ψηφίζεις έχει αντιστοίχηση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και πιστεύω ότι όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου έχουμε σταθερότητα με κυβερνήσεις συνεργασίας, μπορούμε και στην Ελλάδα να έχουμε σταθερότητα με κυβερνήσεις συνεργασίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την επόμενη μέρα? Έχουμε ένα κόμμα το οποίο φαίνεται να είναι ανάδελφο. Για να θυμηθώ μια έκφραση παλαιότερη. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη φαίνεται να μην μπορεί, όχι να μην θέλει, να μην μπορεί να κάνει συνεργασίες με τα κόμματα. Δεν μπορεί με το όμορο της δεξιάς πολυκατοικίας τον κ. Βελόπουλο και προσπαθεί να του κλέψει υποψήφιους με αποστασίες. Τότε ο κ. Βελόπουλος έχει καταγραφεί ως ένα κόμμα φιλορωσικό, ακραίο σε πολλές θέσεις, αλλά δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί. Δεν το αποκλείω να συμβεί όμως. Και δεν μπορεί με το από τα αριστερά της όμορο, το κεντροαριστερό κοινάλ, ακριβώς διότι ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον αρχηγό του. Από εκεί και πέρα λοιπόν η εναλλακτική για τη χώρα είναι ή να υπάρξει μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, κατά βάση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πρώτο κόμμα, και στο κοινάλ, προοδευτικής συνεργασίας, που βεβαίως είναι εφικτό να βγαίνουν οι αριθμοί, αν δεν βγαίνουν και τα κόμματα, τα υπόλοιπα της αριστεράς, τα μικρότερα κόμματα, θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνη. Η απλή αναλογική, κοιτάξτε, δεν έχει μόνο ωφέλη, έχει και υποχρεώσεις, έχει και ευθύνες. Και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, που θα είναι, αν το ΚΚΕ σίγουρα θα είναι, το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω αν θα είναι στη Βουλή την επόμενη μέρα. Εάν υπολείπονται 5-10 βουλευτές για να έχουμε την πλειοψηφία που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα σχέδιο προοδευτικής σύγκλησης, προγραμματικής σύγκλησης, θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη αν θα στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση ή αν θα ανοίξουν τον δρόμο στον κύριο Μητσοτάκη με απαντές εκλογές και με περιπέτειες για τη χώρα να επανέλθει και να συνεχίσει αυτά τα οποία έκανε όλα αυτά τα 4 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.